Εδώ, Ελληνοφρένεια. Το είχαμε σχεδιάσει αλλιώς σήμερα, αλλά λόγω των εκτάκτων γεγονότων και περιστάσεων, είμαστε στο στούντιο μαζί με τον Αποστόλη. Σήμερα, αυτή την κρίσιμη ώρα, κυριολεκτικά για τη χώρα, τελειώνει η Ελληνοφρένεια από το Sky. Κλείνει την καριέρα της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι η τελευταία εκπομπή, το ξέρουν οι περισσότεροι γιατί έχει γραφτεί. Απλά το κρατούσαμε να το πούμε στο τέλος, διότι έτσι θέλαμε να γίνει τυπικά. Φεύγουμε εμείς, είναι δική μας επιθυμία, συμφωνεί και επιχείρηση. Υπάρχουν έντονες διαφωνίες. Όποιος ακούει, δεν χρειάζεται, τις έχει κατανοήσει χρόνια καιρό τώρα. Και σήμερα είπαμε, όπως θα συμβεί και έξω, να το κάνουμε λίγο εορταστικό, γιατί φεύγουμε με καλή διάθεση, εμείς δηλαδή. Νομίζω και μας διώχνουν και με καλή διάθεση, είναι κοινή η αντίληψη. Θέλαμε να το κάνουμε πιο γιορταστικό, αλλά έχουμε την επικαιρότητα. Και έχουμε εδώ και τον Άρη και την Έλλη Τριανταφύλουνα και ο Αποστόλης. Πες ένα γεια. Γεια. Δύο γεια. Δεν λέω δεύτερο. Δεν λες δεύτερο, γεια. Είναι στο συμβόλαιο. Αλλιώς το έχω προγραμματίσει, εντάξει. Είναι όρος, δεν πειράζει. Ναι. Οπότε έχουμε εδώ, έχουμε ετοιμάσει να θυμηθούμε κάποιες καλές στιγμές. Αλλά θα παρακολουθούμε και τα γεγονότα, Άρη. Ναι. Ναι, γιατί το επόμενο στάδιο μιας μη συνεννόησης ανοίγει άλλα ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι προφανές. Θα πεις αυτά, έχουμε... δεν είναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας οδηγεί σε άλλους δρόμους για το αν ποιος είναι υπέρ ή κατά του ευρώ κτλ. Δηλαδή πάμε σε ένα άλλο πεδίο συζήτησης. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς ας περιμένουμε να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας αφήσω εγώ. Και ό,τι άλλο θα υπάρχει. Θα μας λείψετε. Αντίο. Αντίο λοιπόν, αντίο. Το χάνουμε και αυτό το πλοίο που έλεγε η Μαρινέλα στα καλά. Στη ζωή τα πλοία περνούν. Αυτή είναι η δουλειά του να περνούν τα πλοία. Είναι ο Κυριάκος Αργυρό που περνούν. Και αν χάσει το ένα, σε πιάνει το επόμενο. Έλλη μου δεν είναι μπέρκα. Ευτυχώς που περνούν τα πλοία. Έτσι είναι η ζωή. Τι είπε. Συγκινούμε εγώ. Προφανώ δεν. Γιατί όχι. Γιατί να μην συγκινηθεί. Έχουμε μια κρεμότητα με τον Κυριάκο να μην θεωρηθεί. Αν είναι Κυριάκο. Ναι, ναι. Έλα, Κυριάκο, να πεις και ένα γεια στο Θήμιο. Στο Θήμιο, ναι. Γεια, Κυριάκο. Γεια, Θήμιο. Αντίο, Κυριάκο. Αντίο, Αποστολή. Κρίσιμες ώρες για τον τόπο. Εγώ θα ήμουν έτσι κι αλλιώς εδώ, οπότε ξεκίνα. Είχαμε πει να ήσουν και εσύ λίγο να θυμηθούμε τα παλιά, γιατί εδώ σε βρήκαμε εμείς, όταν ήρθα εγώ δηλαδή. Καταρχήν για όσους μπαίνουν τώρα, ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Μικρόχλικο αγόρι. Η Ελληνοφρένεια. Και συγγνώμη. Όλοι έτσι, βέβαια. Ένα. Με κοντά παντελονάκι. Η Ελληνοφρένεια τελειώνει από το Sky. Θα συνεχίσει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν είναι κομψό να πούμε τώρα που και θα γίνει αυτό από Σεπτέμβρη, διότι έρχεται καλοκαίρι και καταλαβαίνετε, θέλουμε να αποφορτιστούμε κι εμείς λίγο και δεν είναι καλό τώρα μες τον Ιούλιο να ξεκινάς νέες διαδικασίες. Για τηλεόραση δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Ναι. Επειδή ρωτάνε, ρε παιδί μου, και ρωτούσαν όλη την εβδομάδα. Ρωτούσαν όλη την εβδομάδα και είναι λίγο να. Εμείς έξω έχουμε ετοιμάσει ένα πάρτι εδώ σε λίγο, θα φέρουμε και πίτσες. Δηλαδή το κάνουμε έτσι. Οικολογικές και αυτές τις πράσινες. Εννοείται, τις πράσινες. Όταν είχα έρθει εδώ στο Sky, πότε είχα προσληφθεί η Αποστόλη, 7 Σεπτεμβρίου του 1995. Φυσικά, ο Αποστόλης θυμάται, κατά είδο ξέρει, το ξέρει. Είναι ο μπάτλερ που κατάγεται. Ποιος είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα. Ο Άρης Πορτοσάλτε. Εγώ όταν είχα έρθει στον Άρη, ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Η κόρη του Άρη Πορτοσάλτε. Μα συνδέει κάτι δυστυχώς με τον Άρη Πορτοσάλτε. Μαύρη ζωή και άσχημο στη ζωή σου. Μαύρη ζωή. Μου έχετε φάει τη μισή ζωή. Στα 32 μου νιώθω γέρος. Τα καλύτερα χρόνια και σένα. Αυτό που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήμασταν εδώ ρεπόρτερ, θυμάστε τι κάναμε. Θέλουμε τώρα εδώ να ευχαριστήσουμε καλά όλους εσάς τους ακροατές, δεν το συζητάμε, θα το πούμε και σε λίγο, αλλά κυρίως θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα μάλλον τους συναδέλφους μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει πάρα πολύ από εδώ, είναι λογικό. Εγώ είμαι και 16 χρόνια. Με πάρα πολλούς. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τους περισσότερους. Σχεδόν έχει με όλους. Έχει θάψει κόσμο που έχει πει. Εντάξει, ναι, τώρα ήρθε και η σειρά μας όμως. Και επειδή δεν μπορεί να υποθεί αλλιώς αυτό που θέλουμε να τους πούμε, γιατί ένα ευχαριστώ δεν λέει και πολλά πράγματα, θα το πούμε με τρόπο που δεν το κάνουμε τώρα τελευταία, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Τα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο
αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγριωμένο. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε, και ο Πιτσιρίκος έστειλε τώρα έξω ένα μήνυμα και άλλοι πολλοί φίλοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε, ναι, αυτό που είναι Μιχάλης Κατσαρός, Μίκης Θοδωράκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αναφορές. Σας ξέρουμε, μας ξέρετε, δεν πάμε, δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε, μας ενώνει η Ελλάδα, μας ενώνει, τι μας ενώνει, τα προβλήματα της Ελλάδας, οι προοπτικές της Ελλάδας, ο χαβαλές της Ελλάδας, οι αγωνίες της Ελλάδας, οι ελπίδες που λέει και ο Σαμαράς. Ούτε. Κυρίως από όλα αυτά που είπα, ο πιο πρακτικός και είναι Γερμανών πια, και ό,τι δεν έχει μείνει θα ξεπουληθεί βεβαίως, το ξέρουμε όλοι. Συμβαίνει πάντα. Το βράδυ έχουμε και τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και εκεί θα είναι η τελευταία εκπομπή. Θα έχει και εκεί κάποια, ένα μικρό μάζεμα γίνεται και εκεί όπως γίνεται συνήθως. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήταν εδώ, συνεργαστήκαμε, μας ανέχτηκαν τόσα χρόνια, τον κόσμο που μας άκουγε, που τον ενοχλήσαμε, που δεν τον ενοχλήσαμε, που μας στήριζε και ήταν πάρα πολύ, γιατί περάσαμε και από δύσκολες στιγμές τον τελευταίο χρόνο κυρίως. Που συζητήσαμε, που πειράξαμε, που βρήσαμε. Ναι. Και ποιο ήταν ένα ωραίο μήνυμα που το ψάχναμε πριν, πες κάτι μέχρι να βρω το μήνυμα. Έχετε αυτό... και πολλά μήνυμα. Ποιο, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Στα ίσια μέρη, στα ίσια μέρη θα ξαναβρεθούμε, όπως λέει η Κατερίνα. Αυτό λοιπόν, να μείνουμε έτσι και για, πέρα από τα δικά μας τώρα και το Skype που φεύγουμε και όπου πάμε και την δουλειά και, το, και όλο αυτό, το μεγαλύτερο κουράγιο το χρειάζεται ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές, είναι η πιο δύσκολη ώρα. Πολλοί εκβιασμοί έχουν μπει και σε κόμματα και σε πρόσωπα και οτιδήποτε γίνει, επιχειρήσεις, οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα, πάνε να στριμώξουν τον κόσμο κι άλλο, όχι μόνο με τα μέτρα. Να παγιδεύσουν. Το μυαλό κανονικά θέλουν να μπλοκάρουν με όλα αυτά που γίνεται. Θα δεχτούμε όλοι απειλές, θα δεχτούμε εκβιασμούς φοβερούς, τρομερούς. Τι να σας πω, πάλι με ένα τραγούδι σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και στα ίσια μέρη, όπως λέει, θα τα ξαναβρεθούμε. Καλή αντάμωση. Σας ασφαλείς θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλείς θα πέσει πόλης. Σαν όφρονες στους δρόμους.
μας ασφαλής θα πέσει η πόλη. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλη.